Την Άγια Νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη την ψάλαν οι αγγέλοι. Και έλα να σου πω για εκείνο το αγγελάκι που ξέχασε τον ουρανό και απέμεινε στη γη. Και από τότε μέσα από τις καρδιές μας τραγουδάει. Το λοιπόν... Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη γη ένα παιδί. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στον ουρανό ένα αγγελάκι. Το παιδί δεν γνώριζε τον άγγελο, ούτε ο άγγελος ήξερε τίποτα για το παιδί. Το παιδί ζούσε έξω από τη Βηθλεέμ σε ένα χάνι. Ο άγγελος ζούσε το πρωί σε μια ηλιαχτίδα, το βράδυ σε μια ασημένια κλωστή του φεγγαριού. Ο άγγελος ήταν καλός, καλός σαν άγγελος. Το παιδί ήταν ένα κακό παιδί, τίποτα άλλο, ένα κακό παιδί. Και οι δυο εργάζονταν αυτό τον καιρό πάρα πολύ. Το κακό παιδί με γκρίνια, ο άγγελος με τραγούδι. Το παιδί είχε να υπηρετεί πολύ κόσμο που έφτανε αυτές τις μέρες στη Βηθλεέμ. Δεν σταματούσε από την ώρα που έσκαγε ο ήλιος ως αργά τη νύχτα. Πριν λαλήσουν τα κοκόρια, έπιανε τον κουβά και τραβούσε για το πηγάδι. Έπεφτε εύκολα ο κουβάς στο βαθύ πηγάδι, λες και βιαζόταν να ανταμώσει το νερό. Τέντωνε ο κουβάς στο σκοινί, γέμιζαν πληγές οι παλάμες του παιδιού που αγωνιζόταν να το συγκρατήσει. Το παιδί φοβάται. Φοβάται γιατί έχει ακόμα στα πόδια του τα σημάδια που τα απόκτησε όταν μια μέρα του φύγε ο κουβάς από τα χέρια. Θύμωσε πολύ τα αφεντικό, θυμάται. Τον έδιρε, τον μάτωσε και έμειναν τούτα τα σημάδια. Ο κουβάς γεμάτος είναι βαρύς. Το παιδί υδρώνει όπως σιγά σιγά τραβάει προς τα πάνω το σκοινί. Κάθεται λίγο να ξεκουραστεί και ύστερα πηγαίνει να πλύνει τις αυλές, να καθαρίσει τα τραπέζια του πανδοχείου, να καθαρίσει την κουζίνα. Φέρνει μετά προσανάματα και ξύλα από την αυλή, ανάβει τη φωτιά, δουλεύει, δουλεύει. Το αφεντικό έχει ξυπνήσει πια, κατεβαίνει κάτω, γκρινιάζει. Τίποτα δεν του αρέσει από αυτά που έκανε το παιδί. Το παιδί δεν μιλάει, έμαθε πια να μην μιλάει. Μόνο κοιτάζει τον ουρανό. Στην αρχή έκλαιγε, μα τώρα σκλήρινε η καρδιά του και έγινε κακιά. Παίρνει ξανά το κουβά και τραβάει να ποτίσει τα ζωντανά και να τα ταΐσει. Αυτή η ώρα είναι η πιο όμορφη της μέρας. Κοιτάζει την αγελάδα που έχει τόσο αγαθά μάτια. Έτσι θα ήταν και τα μάτια της μητέρας του, αν είχε μητέρα. Τρέχει, παίζει με το μοσχαράκι, κυνηγέται με τα κατσικάκια, να, όπως θα έπαιζε με τα αδέρφια του, αν είχε αδέρφια. Κουβεντιάζει σοβαρά με το άλογο, όπως θα κουβεντίζει με τον πατέρα του, αν είχε βέβαια πατέρα. Γιατί το παιδί δεν έχει κανέναν. Έχει μόνο την κακία για συντροφιά. Κρεβάτι στο πανδοχείο δεν υπάρχει για το παιδί, κοιμάται στο στάβλο. Αγκαλιάζει την αγελάδα, χώνει το κεφάλι του κοντά στο άλογο, στριμώχνεται πλάι στο μοσχαράκι και στα κατσικάκια. Είναι έτσι σαν να έχει οικογένεια. Και είναι τόσο όμορφο να έχεις οικογένεια. Τώρα που έφτασε τόσος κόσμος στη Βηθλεέμ, μέσα στο χειμώνα, μέσα στο κρύο, το παιδί κουράζεται πολύ. Αργά πηγαίνει για ύπνο και ο φόβος του είναι μην ξυπνήσει τα ζωντανά. Όλα κοιμούνται όταν φτάνει. Μόνο η αγελάδα το περιμένει, όπως περιμένει πάντα το παιδί της η μητέρα. Το παιδί δεν αντέχει να γδυθεί, δεν έχει δύναμη να βγάλει τα σανδάλια του. Κουλουριάζεται όπως είναι και αποκοιμιέται. Και μέσα στο βαθύ του ύπνο χαίρεται γιατί κλώτσισε ένα άλλο παιδί, γιατί κρυφά άνοιξε την κάνουλα και χύθηκε το κρασί, γιατί έκρυψε τα ρέστα από τη στάμνα που αγόρασε σήμερα, γιατί είπε ψέματα στο αφεντικό. Κοιμάται αγκαλιά με την κακία του και ευχαριστιέται. Το αγγελάκι πάλι αυτές τις μέρες δεν προλαβαίνει να κλείσει μάτι. Πάνε τα παιχνίδια που έκανε με τις ηλιακτίδες, πάνε οι κουβεντούλες του οι βραδινές με τις λεύκες και τις πηγές. Το αγγελάκι, όπως όλοι οι άγγελοι στον ουρανό, ετοιμάζεται για το μεγάλο βράδυ. Το βράδυ που ο Θεός θα γεννηθεί κάτω στη γη. «Τι ευλογημένη είναι η νύχτα», αναστέναξε ο ήλιος. «Γιατί», ρώτησε παραξενεμένο το αγγελάκι, «γιατί θα δει το θαυμαστό μοναδικό αστέρι, το αστέρι το Χριστουγεννιάτικο». Το αγγελάκι ήθελε να ακούσει κι άλλα. Του άρεσαν οι ιστορίες που έλεγε ο ήλιος, μα η ώρα είχε περάσει και τον περίμεναν οι άλλοι άγγελοι στη χοροδία. Μέρες τώρα μάθαιναν τους ύμνους που θα λέγανε την Άγια Νύχτα. Το αγγελάκι τραγουδούσε γλυκά. Και όταν έλεγε το «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία»,
σταματούσε ακόμα και ο αγέρας για να το ακούσει. Είχε πραγματικά αγγελική φωνή. Τραγουδούσε και αναρωτιότανε το αγγελάκι, σε ποιο παλάτι θα γεννηθεί άραγε ο κύριός μας, σε ποια σπουδαία πολιτεία, τι χρυσές κούνιες του ετοιμάζουν οι άνθρωποι, ποιες τεχνίτρες υφαίνουν τώρα τα σκεπάσματά του, τι μετάξια θα στρώσουν στο κρεβάτι του. Είχε αρχίσει να γέρνει ο ήλιος. Οι τελευταίοι ταξιδιώτες έφταναν και τακτοποιούνταν στα σπίτια. Η μικρή πολιτεία της Βιθλέμ χώρεσε τόσους που κανείς δεν φανταζόταν πως θα χωρούσε ούτε κρεβάτι, ούτε σκαμνί δεν έμεινε άδειο. Το παιδί έσερνε τα πόδια του από την κούραση. Τα ματόφυλά του έκλειναν από την ίστα. Κουράγιο, σε λίγο θα έρθει η ώρα να ξαποστάσει πλάι στα ζωντανά στη γωνιά του. Είχε αρχίσει να γέρνει ο ήλιος. Πίσω από τις ελιές φάνηκαν ένας άντρας και μια ετοιμόγενη γυναίκα. Η γυναίκα ήταν πάνω σε ένα κουρασμένο, κατασκονισμένο γαϊδουράκι. Ο άντρας κρατούσε ένα μπόγο και το ραβδί του και βαστιόταν από το ζωντανό. Είχε αρχίσει να γέρνει ο ήλιος, σαν έφτασαν στη Βιθλέμ ο Ιωσήφ και η Μαρία. Και η Βιθλέμ δεν είχε ούτε σκαμνή ελεύθερο. Είχε αρχίσει να γέρνει ο ήλιος όταν το αγγελάκι είπε για τελευταία φορά με τη χοροδία των αγγέλων το «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Το είπαν τόσο ωραία που ο ήλιος αργοπόρησε για να τα ακούσει όλο. Οι άγγελοι της νύχτας είχαν φύγει κιόλας. Πήγαν να φέρουν το πιο λαμπρό αστέρι που θα φώτιζε αυτή τη νύχτα. Το αγγελάκι δεν είχε τώρα δουλειά. Έριξε τη ματιά του κάτω στη γη και εκεί, σε μια γωνιά της γης, στη Βιθλέμ, είδε τους δυο ταξιδιώτες, την Παναγιά και τον Ιωσήφ. «Η μητέρα του Κυρίου και Θεού μου», μονολόγησε σαστισμένο. «Έψαξε να δει παλάτια και κοντά δεν είδε τίποτα. Σπίτια μικρά, φτωχικά, αυτό μόνο είδε». «Και ο Κύριός μου πού θα γεννηθεί», αναρωτήθηκε το αγγελάκι. «Κατέβηκε πιο κάτω, κάτω από τις στέγες των σπιτιών και άκουσε πως δεν υπήρχαν ούτε δωμάτιο ούτε κρεβάτι για την ετοιμόγενη Μαρία. Μα όπου να είναι φτάνει το λαμπρό αστέρι, όπου να είναι θα έρθουν και οι μάγοι. Η ώρα φτάνει. Φτάνει η ώρα που θα ψάλουν οι άγγελοι τη γέννηση του Θεού». Κατέβηκε ακόμα πιο κάτω το αγγελάκι και ακολούθησε το ζευγάρι μέσα στους σκοτεινούς δρόμους της Βιθλέμ. Εκείνη την ώρα αντάμωσαν ο άγγελος και το κακό παιδί. Το παιδί γύριζε κατάκοπο στο στάβλο που κοιμόταν. Σήμερα είχε κλέψει κι άλλα τάλιρα από τα αφεντικό του και από τους ταξιδιώτες. Σε τόση φασαρία ποιος να τον πάρει είδηση. Έσπασε και ένα κιούπι και είπε ψέματα πως το έσπασε ο άλλος παραγιός. Καλά σκέφτηκε το κακό παιδί, καλά τα κατάφερα. Να, αχ, τώρα να πάει να χωθεί πλάι στα ζωντανά του και κάνει τόσο κρύο απόψε. Θα ρίξει κι άχυρα πάνω του να ζεσταθεί λιγάκι. Από την κούραση περπατάει αργά, λες και σέρνεται στο λασπωμένο δρόμο. Πόσο μακριά είναι ο στάβλος, αχ να ήταν πουλί να πέταγε. Και εκεί στη σκοτεινιά σκόνταψε πάνω στους δυο ξένους. Δεν έβλεπε τίποτα, γιατί ο ουρανός δεν είχε ούτε ένα αστέρι. Πώς όμως είδε τόσο καθαρά τα μάτια της γυναίκας? Ήταν γλυκά, πονετικά και τον κοίταζε και εκείνη σαν να ήταν μάνα του. Ναι, ναι, σαν μάνα του. Δεν ακούστηκε τίποτα. Πώς όμως άκουσε τη φωνή της που του λέγε πως είναι κουρασμένη και πρέπει κάπου να κουμπίσει? Δεν την είχε ξαναδεί τούτη τη γυναίκα, κι όμως ήταν σίγουρος πως ήξερε για το σταμνί, πως ήξερε για τα λεφτά και για όλα όσα είχε κάνει. Της άπλωσε το χέρι, την έπιασε μαλακά μαλακά και η κούρασή του εκείνη την ώρα έφυγε. Σαν ξένο πανοφόρι γλίστρησε από πάνω του και έφυγε και η κακία. Και μες στη σκοτεινιά την πήγε εκεί που έμενε αυτός, πλάι στην αγελάδα, στο κατσικάκι, στα προβατάκια, στο άλλο. Έστρωσε κάτω λίγα άχυρα. Βολεύτηκε η γυναίκα. Τότε ήταν που ο άγγελος αγκάλιασε το μικρό παιδί. Όταν γεννήθηκε ο Κύριος, το αγγελάκι έλειπε από τη χοροδία, δεν πρόλαβε να ανεβεί στον ουρανό. Μέσα από το παιδί, από τη γη, τραγούδησε το «Δόξα εν υψίστης».
και έμεινε από τότε εδώ, κάτω στη γη. Και όταν κάποιος κάνει αυτό που πρέπει, ακούει τ' αγγελάκι να τραγουδάει μέσα στην ψυχή του. Και τραγουδάει τόσο όμορφα. Να, σαν άγγελος.